Γιώργος Γεωργίου στο κεντρικό στούντιο του Ελλάδα. Έχει πειράκω μια πορεία. Δεν άκουσα. Κάτι άκουγα έξω και ήταν πασαρία. Όχι, τελικά... όχι, όχι, όχι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάταση. Ναι, ναι, ναι. Κάτι άκουγες έξω, αλλά δεν άκουγες πάρα πολύ καλά, διότι έκανες φασαρία. Έκανα φασαρία. Α, λοιπόν, εντάξει, τώρα να το. Δεν μου λες. Ναι. Η Νορβηγία έβγαλε απόφαση στο παιδί, ανήκει στη ματέρα. Όχι, είχαν βγάλει απόφαση η Νορβηγία ότι το παιδί πρέπει να παραμείνει στην Νορβηγία. Αλλά αυτοί απήγαν και το παιδί, όχι πατέρα στο παιδί. Ναι, παιδί, μου έχουμε εδώ την επιστολή. Εδώ εμείς μιλάμε λέω, με χαρτάκια. Άλλο λέω. Ναι, εδώ, και έχει καταδικαστεί. Το πρωί ακούω εγώ να με τις τηλεοράσεις η απαγωγή του από τον πατέρα. Δεν σου έχω πει. Δεν έκανε απαγωγή τη μάνα. Ήταν πρώτα απαγωγή από τη μαμά και μετά από τον μπαμπά. Όχι, αφού ανήκει το παιδί σύμφωνα με, την, με τα δικαστήρια στον μπαμπά, πώ το απαγάγει. Δεν σου πει να σου κάνει. Εσύ μπορεί να απαγάγει το παιδί σου ποτέ. Έχω για να το απαγάγω. Γιατί να το απαγάγω. Μην τα απαγωγή άμα πάει στο παιδί σου. Είναι απαγωγή αυτό. Κοιτάτε τώρα. Άμα βάλω εσένα με κουκούλα να πα να το πάρει για να μου το φέρει, δεν είναι και το πιο φυσιολογικό πράγμα του κόσμου. Εντάξει. Βρώμα, κοίταξε. Εμείς εδώ γι' αυτό σου λέω, να ακούσει Ελλάδα FM, να μην ακούσει τηλεοράσεις. Άκουσα διότι... έξω. Και ναι. Δεν έκανα φασαρία. Και δεν άκουγα καλά. Λοιπόν, φασαρία έκανε και ο Μουρίνιο χθες. Έκανε φασαρία ο Μουρίνιο. Νομίζω ότι καλά έκανε ο Μουρίνιο απόψεις, φασαρία. Τώρα πια διήθανε, υπάρχουν που λένε ο συγχαμένος, ο special, ο Λακαλού special. Που αντί να παίξει άμυνα, δεν βάζει πια πούλμαν. Δεν βάζει, όχι. Εντάξει. Βάζει η Λευκοπούλα καλώδια από τον Ταχάου και από τον Auschwitz. Δεν πλησιάζει καν. Και άλλοι λένε, κύριε, τι μας λέει, οι τίτλοι μετράνε. Αυτοί μένουν. Και ο Μουρίνιο έχει πάρα κάτω τίτλους. Άδικο έχουν. Ούτε... Και με τη Ρώμα κιόλα. Με τη Ρώμα. Εγώ όμως από κάτι άλλο. Ναι. Ναι, έχουν δει και αυτοί που λένε ότι οι τίτλοι μένουν στο τέλος. Μετά από χρόνια θα λένε, ο Μουρίνιο πέρα από τους τίτλους. Mm. Ο Μουρίνιο από τη United και από τη Chelsea κατάδυσε. Άντε με το καλό και στον Απόλλωνα. Αυτή καταγγείλαδε. Να σου πω κάτι όμως. Μπορεί να δεις και τον Απόλλωνα σε τελικό Conference Cup. Με τον Μουρίνιο. Με τον Μουρίνιο. Με τους άλλους δεν βλέπω Χαΐρη και Προκοπή. Πάντως αυτό το θέμα δεν βλεπότανε. Δεν το είδα, δεν το είδα η αλήθεια. Ξέρεις τι γίνεται. Η Μεν Φέγενορντ ήταν μια αθώα ομάδα. Έπαιζε έτοιμα. Ναι. Έκανε επιθέσεις, προσπαθούσε όπως ξέρει, με την αξία που έχει, όποια είναι αυτή. Να βάλει τον κόλλη, είχε δύο δοκάρια, είχαμε τις ευκαιρίες. Οι άλλοι βάλανε αγκόρ στην τύχη στην αρχή και του λέω Μουρίνιο πίσω! Και άξι πάει το παραμύθι το ίδιο που δεν βλεπότανε. Επαναλαμβάνω, έχω δίκιο όπως αυτοί που λένε και τλιμμένο. Γιατί να σου πω κάτι, το 2004 που το σηκώσαμε. Ότο μένει. Άκουσα, άκουσα. Ότο δεν έπαιζε αυτό που κάνει. Ότο είχε μια προσωπικότητα η ομάδα, είχε ένα πρόγραμμα. Αυτός έβγαινε και σε μια κόντρα. Και το είχαν κάνει και στην προπόνηση ο Ζαγοράκης να περνάει την μπάλα πάνω από το Λιζαραζού. Ναι, και να κάνει ένα και να το καρφώ το καρφί. Αλλά θέλω να πω τώρα ότι ο Μουρίνιο, η ομάδα χτίσει για την ομάδα, δεν είχε κανένα πρόγραμμα. Το μοναδικό του μέλημα ήταν μη φάει γκολ. Το θέμα είναι δύο δοκάρια. Κυρίες Χαμ, έπιασε τις κάλτσες του οπαδοφύλακας. Ο Ιταλός. Αν έτρωγε τον κόλ, θα έκανε. Αν έτρωγε τον κόλ, μπορεί να ανοιγόταν. Τώρα θα πεις με το αν δεν λέει τίποτα. Ναι. Να ανοιγόταν. Και όλα από την τύχη του. Μετά. Εδώ με 15 στην άμυνα και κλείνω στον παραπέντε. Να σου πω πώς πάμε. Πώς πάει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όλα καλά. Δεν σα καμπούρι, τελείωσε. Ναι. Απομένει τώρα. Τελείωσε δευτέρα... ολοσχερός. Όχι, απομένει τη Δευτέρα το δικαστήριο του Πανατολικού. Ναι. Να δούμε τι θα γίνει. Το Σάββατο έχουμε, είπαμε τελικό. Αυτό περιμένουμε. Μέχρι τώρα είδαμε δύο τελικούς που δεν είναι τελικοί αυτοί. Ένα από το Europa League και ένα από το Conference. Τώρα το Σάββατο το μεγάλο τελικό για το Champions League. Ελπίζω να μην είναι όπως οι άλλοι δύο πρώτα φέτος. Έχω εμπιστοσύνη στην Liverpool, στο επιθετικό ποδόσφαιρο τη. Δηλαδή εμπιστοσύνη στην Κόντρα και... Τακ. Και έχω και εμπιστοσύνη στο να βρεθεί σε καλή βραδιά ο Μπενζεμά. Ο Μπενζεμά είναι και ο Βίνι. Και ο Ροντρίγκο είναι και άλλοι παίκτες. Δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά γενικά. Κάτι άλλο. Να το πω θέλω. Και ο Τάκης λέει πήγε και η NBA. Και πήγε, ντροπή. Πήγε και η NBA. Δηλαδή, είναι ντροπή. Δηλαδή, έπρεπε να πάει να δει NFL. Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή εγώ ήμουν στο Παρίσι και πήγα να δω το τελικό. Θα ήταν ντροπή. Δεν ξέρω πώς ακριβώς τώρα το λες, το έχεις στο μυαλό. Όπως το είπε. Ναι, δηλαδή. Άκουσα. Στην Ελλάδα. Τώρα τι με βάζεις. Τι με βάζεις. Θα κάνω και ο Σιλικιά. Μην πάει κανένα στο μυαλό ότι εγώ Μητσοτάκη. Ναι. Το γράφω, ξέρεις πού. Όλους αυτούς και τους 300. Αλλά δεν είναι κουβέντες αυτές. Να λέει ότι πήγε στον κύριο Μπάιντεν και αφού τον επισκέφτηκε πήγε μετά λέει, να είναι και NBA. Και λοιπόν, εσύ δεν πας θέμα μου, αδελφέ μου, δεν πας θέατρο. Ναι. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Από εκεί πιάνεσαι για να δείξει την αδαμία του άλλου. Ο κόσμος καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Μουρίνιο το λένε και όλα τα παιδάκια κλαίνε. Και το ερώτημα είναι το εξής. Ποιος τριμπλάρει και τα δοκάρια, ο Μουρίνιο ή ο Τικίνιο? Κανένα από τους δυο. Η δουλειά χθες, μετά το μάτς που είδαμε και το τελικό που είδαμε που η Ρώμα σήκωσε και το κατσαρόλι, η δουλειά λοιπόν είναι ερμαφρόδητη.
Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι σιγά το Μουρίνιο που έστεισε 4 πούλμαν, 7 φορτηγά και ηλεκτροφόρα σύρματα για να περνάει Φέγενορντ, ένα σχαμερό θέαμα. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι λένε, μα τι λέτε ρε μάγκες, οι τίτλοι μένουν. Και τους τίτλους αυτούς τους έχει σαρώσει ο μεγάλος Μουρίνιο. Κανένας από τους δύο δεν έχει άδικο. Και κανένας από τους δύο δεν έχει δίκιο. Πάντως ότι τον έχει πάρει κάτω βόλτα είναι γεγονός αμφισβήτητο. Το πάμε και προηγουμένως. Από τη United και από τη Chelsea κατάθεσε να πάει προπονητή στη Ρώμα. Άντε, άντε με το καλό κύριε Special του και στον Απόλλωνα. Όχι τίποτα άλλο, για να πάμε κι εμείς κανένα κυμπελάκι. Για να μου βάλεις το δέμα κάτω από το σιγάρα. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, ναι. Home mate, τι κάνουμε. Καλά. Πολυχρονεμένος άρχοντα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Υγεία, τύχη και χαρά στη ζωή σου. Σε ευχαριστώ πολύ και με την ευκαιρία να πούμε τώρα μια που το πες ότι η γενέθλια έχει σήμερα κι άλλος ένας. Πανελλήνια γνωστός, παγκοσμίως γνωστός. Ποιος? Σοκράτης Κόκαλης. 26 Μαΐου κι αυτός. Κάποτε, πριν από χρόνια, είμαστε στην ΕΠΑΕ, αν θυμάμαι καλά, και μου λέει, έλα εδώ ρε Αλίτη. Του λέω, τι, και εσύ μου λέει 26 Μαΐου είσαι. Του λέω, ναι. Α, μου λέει, γι' αυτό σε πάω. Αυτός δεν ασχολείται τώρα με το ποδόσφαιρο τίποτα, ε. Καθόλου. Τίποτα, ε. Όχι, όχι. Πάντως, 80 χρονών, δεν θα κάνει. Μέγιστος παράγοντας, έτσι. Εγώ δεν ξέρω τώρα τι, εγώ Παναθηναϊκός, αλλά σαν παράγοντα... Άκουσε, σου πω για τον Κόκαλη. Είμαι ο μέγιστος παράγοντας για τον Ολυμπιακό και ο καταστροφέας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Μιλάω στα ίσια, έτσι. Ναι. Εγώ ξέρω, θα σου πω κάτι, ξέρεις εσύ, πήρε τον Ολυμπιακό παραμάγαζο καντίνα που πηγαίναμε στο Καρασκάκι και τότε και γελάγαμε, έτσι. Τα θυμάσαι. Ήταν τα πέτρινα χρόνια. Πέτρινα χρόνια, ναι. Τους έκανε θρύλο πραγματικό και πρόσεξε. Η διαφορά με τον Βαρδινογιάννη είναι ότι όταν έφυγε, δεν τον παράτησε σε ένα γραφείο τις μετοχές του, τον παράδωσε στο Μαρινάκι. Τι έγινε, τα πήρε, με δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ξέρω να πω ότι η ομάδα τους δεν ακολούθησε πέτρινα χρόνια του Παναθηναϊκού εξαιτίας του Βαρδινογιάννη. Που σηκώθηκε και έφυγε, δηλαδή αυτό εννοώ, όχι τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δύο θεματάκια έχω. Έλα. Εγώ τον Μουρίνιο τον ελέω πλέον κουπάτος ο Γουάν. Δεν ξέρω αν τι λέει ο καθένας, αν παίζει να δεν παίζει αυτό. Εγώ ξέρω ότι τα σαρώνει όλα. Και να συμπληρώσω για κάτι άλλο, ότι τώρα ο Μουρίνιο και φήμη έχει και λεφτά έχει, θα μπορούσε να την αράξει στις δόξες στα Champions League, ούτε να πάει στη Ρώμα, ούτε να δοκιμάζει την τύχη του σε μικρότερες ομάδες. Έτσι δεν είναι? Το ότι ρισκάρει για μένα είναι προς τιμή του. Αυτό το χρεώνω και στον Ιταλό της Ρεάλ. Πώς τον λέμε τον προπονητή μου? Ανσελότη. Και αυτός. Και αυτό δοκίμασε στην Νάπολη, στην Everton, έτσι. Μπορούσαν να καθίσουν στις δόξες του. Τα πιεδίνκ λεφτά έχουν, φήμη έχουν, ήταν ανάγκη. Όμως για μένα μπράβο του. Και δεν το περίμενα κιόλα να σου πω την αλήθεια. Πάντω να σου πω κάτι. Να πάμε και στον Παγκέρα. Ναι, αυτό που παρουσίασε χθε ήταν αειδιαστικό. Ναι, για το αποτέλεσμα πήγε. Ναι, είναι αειδιαστικό σαν εικόνα. Για το αποτέλεσμα πήγαινε. Τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό το ήξερα κι εγώ που έχω μεσάνει και τα παραπέντε από. Όλοι το ξέρουμε αυτό, όχι τώρα χρόνια. Ναι, εντάξει. Αλλά από τη μια μεριά έρθει μια ομάδα τη Φέγενορντ, η οποία είχε μια αθωότητα η Φέγενορντ, παιδί μου. Είχε μια αθωότητα. Ναι, είχε μια εντυμότητα στο παιχνίδι τη, όχι μεγάλη αξία, αλλά προσπαθούσε να κάνει κάτι. Και οι άλλοι, τίποτα. Εγώ ξέρω τι θέλω να σου πω. Εξαιτία αυτό τη Ρώμα, τη Φέγενορντ, τη Άιντραχτ και τη Ρέιτζερς που παίξαν, λόγω ότι έχω την Νόβα και τι παρακολουθώ, σε πληροφορώ, αν τη δει στο πρωτάθλημα. Εκτός τη Ρώμα, εντάξει, είναι σάκι του box. Δηλαδή, μιλάμε αηδία. Αυτή η Άιντραχτ στο γερμανικό πρωτάθλημα τερμάτισε 10η. Εγώ και ακόμη και η Φέγενορντ που εκτός για μένα έπαιξε καλά, τουλάχιστον μου φάνηκε. Λοιπόν, άμα τη δει στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, δεν μιλάμε, δεν βλέπετε. Δεν μπορώ να το δω αυτό. Δεν βλέπετε. Ο Άγιαξ και η Άιντχόβεν τους έχουν κάνει αληθές. Η Ρώμα τερμάτισε 6η. Η Ρέιτζερ δεν πήρε το πρωτάθλημα, παίζει με τη Σέλτικ. Αυτές οι δύο είναι. Η Φέγενορντ κουκουρούκου, η Άιντραχτ 10η. Και κάθομαι τώρα και σκέφτομαι και λέω: ρε γαμώτη, δεν μπορούν αυτές οι ελληνικές ομάδες, αυτοί οι Έλληνες παράγοντες να βγάλουν αυτή την κολοεσωστρέφεια, αυτή τη φαγωμάρα που τρογόμαστε εδώ χάμω. Και πάνε αυτές οι υποομάδες και παίρνουν στους τελικούς. Και δεν μπορεί να πάει μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, όπως ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, ή στα καλά του Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, ή η ΑΕΚ, ας πούμε. Δηλαδή, τρομερό πράγμα αυτό το πράγμα. Τρογόμαστε εδώ μέσα, μιζέρια, βρυσίδια, αυτό,
ακόμη πάλι δικαστήρια, αυτό κτλ. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Έλα. Τι έγινε με τον Απόλλωνα? Τη Δευτέρα το δικαστήριο. Και? Τη Δευτέρα είναι το δικαστήριο. Και τι θα πει δικαστήριο? Όχι, αν ας πούμε, αν δεν δικαιωθεί θα παίξει την παράζ. Δεν δικαιώ το Απόλλωνας. Ούτε αν για τα δικαστήρια. Είναι θέμα Πανετολικού. Ο Πανετολικός αν τιμωρηθεί ο Πανετολικός θα πάει ο Απόλλωνας. Ναι, θα παίξει μπάλας ο Απόλλωνας και η Λαμία δεν θα παίξει μπάλας. Θα σωθεί. Η Λαμία απευθείας σώνεται. Αν τιμωρηθεί ο Πανετολικός. Αν. Λέω αν. Ναι, ναι. Που εγώ ξέρω ότι έχουν πέσει λιτοί και δεμένοι για να αθωωθεί. Μην πάρει κανένα ζημιά. Λοιπόν, έγινε, πολύ σαρφωτά μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που άκουσα. Γεια χαρά. Έλα φίλε. Γεια σας κύριε Γιώργο. Γεια χαρά. Πολύχρονος. Σε ευχαριστώ πολύ. Κατακατοστήσεις. Εσύ και ο μεγάλος πρόεδρος. Το μεγάλος πρόεδρος. Ο μεγάλος πρόεδρος. Για σένα, για σένα ποιος είμαι και μεγάλος. Από τους δύο. δεν θέλω διφόρουμε την απάντηση. Όπως σου βγαίνει. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να σου πω κύριε. Φοβάται. Χαίζεσαι πάνω σου. Άλλες εποχές. Χαίζεσαι πάνω σου. Και εσύ τότε στον Α καλά περνούσες. Τώρα περνάς δεν το ίδιο. Αλλάξανε εποχές. Καλά περνάει. Έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων. Διάλεγε. Όλοι πέρασαμε καλά. Ήταν καλά τα χρόνια. Δεν κατάλαβα. Υπάρχει κανένα Έλληνα που λέει δεν περνάγαμε καλά. Μην είμαστε αχάριστοι. Τώρα είναι τα δύσκολα. Λοιπόν, είδαμε και, τότε και καλά τα χρόνια τα λεφτά είδαμε και παιχταράδες. Πού να δεις τις παιχτες τώρα να έρθουνε. Παιχταράδες τότε. Και Ολυμπιακός, όχι μόνο Ολυμπιακός. Και ο Παναθηναϊκός τότε και είχαμε δει παιχτες, έτσι. Τώρα πού να δεις παιχτες. Είναι παιχτες αυτοί που έρχονται. Δυστυχώς αυτή η πραγματικότητα. Δηλαδή, αν σε κάποια χρόνια, μετά από μερικά χρόνια, σκεφτείς. Ότι είδες τον Ολυμπιακό τώρα. Και για μιλάμε για Ολυμπιακό. Ο Ριβάλντο, ο Ρονάλντο, ο Ντέταρη. Κάτσε. Ο Ντέταρη. Η Ρώση, Προτάσοφ. Ο Προτάσοφ, όταν είσαι Ολυμπιακό, θεωρείται ο δεύτερος καλύτερος σέντερφορ μετά τον Βαν Μπάστεν. Φαντάσου. Έχει ανοίξει πάρα πολύ μεγάλη ψαλίδα με παίκτες και τα οικονομικά. Βλέπεις, δεν μπορεί να προσεγγίσει. Τώρα αντίο ζωή. Δηλαδή, για να, λέμε να πάρεις τέτοιο παίκτη κλάση. Που λέγαμε παλιά άντε στα 31-32, τώρα 34-35 μόνο μπορεί να έρθει. Δηλαδή, δυστυχώς. Έτσι είναι. Άλλα εποχές. Τι έγινε? Εντάξει, οι ομάδες να δυναμώσουν όλες, να γίνουν καλύτερες. Αν πεις τι λες τώρα. Εγώ ευελπιστώ να γίνουν καλύτερα πράγματα. Δηλαδή, η Super League το προϊόν το διαφημίζει, αφού παίρνουν λεφτά τα κανάλια, τα γήπεδα, οι συνδίκες. Να υπάρχουν οπαδοί όπως πήγαιναν παλιά που πήγαιναν σε γήπεδα. Ναι. Για να οικονομήσουμε όπως τον προηγούμενο Σάββατο. Κάτσε. Άκου το προηγούμενο Σάββατο να ξέρεις, επειδή πήγαν φίλοι μου Παναθηναϊκοί στο γήπεδο, δεν έγινε κανένας έλεγχος από αστυνομία. Ούτε κοιτάγαν το εισιτήριο. Όταν λέμε δεν κοιτάγαν το εισιτήριο. Μέσα ήμουν, ξέρω, μέσα ήμουν, τα ξέρω. Συγγνώμη, αυτό είναι το άλλο άκρο. Δηλαδή, όχι, να μπει μέσα. Δεν πάει όμως έτσι. Μα το θέμα δεν είναι ο έλεγχος. Είναι και η πρόθεση αυτού που πάμε στο γήπεδο. Η πρόθεση είναι όταν ξέρεις ότι σε αυτά θα πάνε τα εισιτήρια να μοιραστούν και να δώσουν οι ομάδες σε οποιοδήποτε, θα γίνουν αυτά. Αυτούς από τους 100-200, τους μαθαίνεις. Άμα θέλουν οι ομάδες, το κάνουν. Δεν θέλουν, το ξέρεις, δεν θέλουν τώρα, εντάξει. Πήγε ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι στο μπάσκετ, κάνουν επεισόδια. Άμα θέλουν, δεν κάνουν επεισόδια. Ήταν κύριοι. Πήγαμε 10.000. Λοιπόν, αυτά. Τι νέα έχουμε από θέμα από όλα Πανετολικό? Τίποτα, τη Δευτέρα είναι το δικαστήριο. Υπάρχουν περίπτωση να έχουμε αλλαγή. Δεν ξέρω. Για το Μουρίνιο δεν μου πες χθες τι έγινε. Το αδερφό μου. Μουρίνιο. Εντάξει, πίσω πήρε ο Μουρίνιο, εμένα δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Το πορτογαλικό στυλ, δηλαδή να βάλω ένα γκολ και να κάθομαι πίσω. Δεν μ' αρέσει σαν θεατής. Εντάξει, του βγαίνει αυτό, το ξέρω. Αυτό, το έχουν υπερθεί οι Πορτογάλοι αυτό το πράγμα. Να βάλουμε ένα γκολ, δίνουμε την μπάλα στον αντίπαλο. Εντάξει, η Φέγενορ είχε ένα τέταρτο 20 λεπτό δεύτερο ημίχρονο. Ναι, είχε ναι, ναι. Το άργησο, γιατί. Δύο δοκάρια ευκαιρίες. Προσπαθούσε να παίξει η ομάδα μπάλα. Να παίξει ποδόσφαιρο. Τώρα το στείλει το άλλο, μα δεν μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή να βάλω εγώ και να μείνω πίσω. Δεν μ' αρέσει. Μπορεί να φέρει βεατρόπαια, να φέρνει κύπελα. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάποια εξέλιξη. Πιστεύω ότι όλοι θέλουμε να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο και, και ομάδες οι οποίες προλάβουν να παίξουν. Αυτό πιστεύω. Έγινε. Θέλω να πιστεύω και το Σάββατο να δούμε ωραίο τελικό. Για να δούμε. Για να... Ω, και όλο ο πλανήτη το περιμένει. Για να δούμε. Να δούμε ωραίο παιχνίδι. Αυτό. Έγινε, ρε. Έλα, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, γεια. Έλα, φίλε. Έλα, Τζορτζ. Καλώ το. Ελά, ρε, φαντάζεσαι στου Σαββολονάρα και United. Χρόνια πολλά, Γιώργα. Επίσης, ευχαριστώ πολύ, Ερμαντά. Σιγά, ρε. Κόψε κάτι. Ό,τι επιθυμίζα, σε χαίρετε, κόρη σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Για να σε χαιρόμαστε και εμεί να σε ακούμε, να σε πάντα καλά. Λοιπόν, εκτό από σένα και τον Σόκρατε, ξέρει ποιου άλλου έγινε τρία σήμερα. Ποιο. Δεν το ξέρει. Ο Σερ Ματ Μπάμπτζι. Θα είχε. Ναι, θα είχε. Το 1909, 26 Μαΐου. Μάλιστα. Πρόσφατα. Πρόσφατα τώρα. Να σε πάντα καλά, Γιώργο. Ό,τι επιθυμίζα. Λοιπόν, Special One. Πώς τον είπε ο άλλος εχθές, Φασολιά.
φάθο. Γιώργο, συμφωνώ για το, για το Μούρο, αλλά εν μέρει διαφωνώ, γιατί η Ρώμα φέτος έπαιξε καλή μπάλα. Δεν... Κοίτα, επειδή σου σε είχα πάρει πριν από ένα μήνα. Εγώ την είδα με την Τωρίνο, μου άρεσε. Στο 0-3 από τελευταίο παιχνίδι. Μην κρίνουμε τον τελικό. Θα σου πω ότι η Ρώμα είναι μια ομάδα που στην Ιταλία έχει μεγάλη. Θεωρείται μεγάλη ομάδα, αλλά δεν έχει πάρει ευρωπαϊκό τίτλο. Και αυτό το έφερε βαρέως η Ρώμα. Πολλά χρόνια. Ο Μουρίνιο πήγε να πάρει το παιχνίδι χθες. Δεν σου λέω, δεν ήταν. Βέβαια και δεν. Πού μπλέξανε τώρα οι άλλοι, οι Ολλανδοί, με το σταυρό στο χέρι. Πήγανε και πέσαν πάνω στους Ιλιάνους και στο Μουρίνιο. Λοιπόν, πώς θα το πάρεις, ρε Γιώργο, με το Μουρίνιο, όταν σου προηγείται. Το είπε και χθες ο φίλος σου από την Αγγλική Ομοσπονδία. Θα προηγηθεί η Ρώμα και θα κερδίσει. Έτσι θα πήγαινε το παιχνίδι. Νομίζω ότι με το Ζωζέ σίγουρα παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο το ξεπεράσει λίγο, ξέρεις, το ποδόσφαιρο τώρα, το σύγχρονο. Αλλά ρε Γιώργο, έπαιξε καλή μπάλα γενικά με τη Ρώμα. Δεν ήταν κακή μπάλα που έπαιξε. Όχι χθες. Όχι, δεν μιλάω για το χθεσινό μάτι. Εγώ μιλάω για όλη τη χρονιά. Και να σου πω κάτι για τον Μουρίνιο, Γιώργο. Πέντε τελικούς έχει πάρει, Γιώργο, ευρωπαϊκό. Ένα κύπελο με την UEFA με την Πόρτο. Παίρνει μετά το Champions League με την Πόρτο. Το 2006, το 2010 με την Ίντερ. Παρεπιπτόντως, ξέρεις, ήταν η τελευταία ιταλική ομάδα που πήρε ευρωπαϊκό τίτλο. Ο Μουρίνιο πάλι με την Ίντερ το 10, το ξέρεις. Ναι, θυμάμαι. Το ξέρεις ότι το 10 που είχε γλιτώσει από την Μπαρσελόνα, που είχε γλιτώσει να πούμε από θα. Μπράβο, στον ημιτελικό. Το ξέρεις από το 10 μέχρι το 22 χθες. Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή ομάδα, ιταλική ομάδα που να έχει πάρει ευρωπαϊκό τίτλο. Το ξέρεις, ο κόσμος, ναι, αυτό. Ναι. Αυτό κάτι σημαίνει. Μετά πήραμε την United το 2017 το Europa και το League Cup στην πρώτη του χρονιά στη United. Δεν υπάρχει άλλος προπονητής που στην πρώτη χρονιά στη United να έχει πάρει και δύο τίτλους. Και το Conference τώρα με τη Ρώμα. Και κάτι άκουσα, λέει, τον Περίνο Μονεβάσιο της, λέει. Του κάνει αλλαγή με τον Μπάμπι. Ναι. Τέλος πάντων, να αποδίδουμε λίγο τα δοκέσαρο στο Κέσαρε. Ο Μουρίνιο, καλός και κακός, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Και τα τελευταία 20 χρόνια έχει αφήσει την υπογραφή του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μα αρέσει, δεν με αρέσει. Αυτό είναι γεγονός. Ό,τι και να λέμε. Ένα, ποια υπογραφή έχει αφήσει. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Ποια υπογραφή έχει αφήσει. Για πέρα. Ότι έχει πάρει την ουσία. Όχι. Θα σου πω. Έχει φτιάξει και ομάδες μεγάλες. Δηλαδή την Πόρτο την έφτιαξε ο Μουρίνιο. Και ήταν μια ομάδα η Πόρτο που έβλεπε θέαμα. Έτσι δεν είναι, Γιώργο. Την Πόρτο μιλάμε την καλή την Πόρτο με τον Μουρίνιο. Το θυμάσαι. Ναι. Με Ντέκο, με. Πες τον άλλο που είχε μπροστά. Ποδόσφαιρο. Μετά πήγε στην Ίντερ. Πήγε στην Ίντερ. Η Ίντερ, Γιώργο, είναι μεγάλο ζερό ομάδα. Καλά, και τον παράκανα μου. Εντάξει, ρε Γιώργο, έπεσε πάνω στην Μπαρσελόνα, στη μεγαλύτερη Μπαρσελόνα των εποχών. Δεν μπορεί να την παίξει εκεί. Η Μπαρσελόνα δεν παίζονταν στα ίδια, Γιώργο. Μόνο με κλεφτοπόλεμο πέραζονταν. Και τι ομάδα έχει και η Ίντερ τότε, Γιώργο. Με Μαϊκόν δεξιά, τα έχει πει και ο φίλο μου Ρονάλντο. Με Ζανέτη, με Σνάιντερ, με Καμπιάσο. Εντάξει, είχε καλή ομάδα. Δηλαδή, άφησε ο Μουρίνιο, ρε Γιώργο, έδειξε ένα από εδώ στην αμυντική λειτουργία σε ό,τι έχει να κάνει. Αμυντικά με, αμυντικά με. Είναι ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει. Και εγώ τον έχω βρήσει, και εγώ έχω πει την μπάλα να αυτή δεν βλέπετε, δεν λέω όχι. Αλλά εντάξει. Δεν έχει πάρει ο φίλος μου ο Ρονάλντο να πει για τον τελικό, τι να πω, ας ελπίσω με τον τελικό λοιπόν, να είναι καλύτερο. Να είναι θα μαζί, το κόβουμε εδώ, πάμε να βρει. Γιώργο, βάλε μου, ρε Γιώργο, δεν μου βάλε προχθέ. Ποιο? Beach Boys, I get around. Δεν το έγινε, για καλά. Εντάξει. Για πάμε, έλα φίλε. Εγώ μιλάω. Εσύ. Ανδρέας Iron Maiden. Καλώς τότε. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Προεδράρα. Τότε βγαίνανε όμως και δεύτερες και μια χρονιά είχε βγει τρεις ομάδες και εντάξει, η φορολογία τώρα είναι διαφορετική τότε, δεν ήταν η φορολογία τόσο πολύ. Αλλά είχαμε φύγει και παχταράδες, έτσι και οι ομάδες ήταν πιο δυνατές τότε. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για το χθεσινό τελικό. Μάπα το καρπούζι πάλι. Και ο Μουρίνιο έχει πάρει 6, έτσι, και έχει πάρει 5, και ένα βοηθό του Ρόψον. Α, πα, καλά μου το θύμισε. Και 7 έχει πάρει ο Τραπατώνη, είναι πρώτο. Άκουσε με, αυτό που θα σου πω με το Ρόψον. Ήταν βοηθός της Μπαρσελόνα. Ναι, άκουσε με. Γίνεται ένα μάτς πάλι με τον βοηθός του Ρόψον, του Μπράιαν Ρόψον, ο Μουρίνιο. Στο εμίχρονο τους βάζει χέρι ο Ρόψον, ήταν 0-0. Ήταν μεταφραστής ερμηνείας ήταν τότε. Ναι. Και του λέει, θα παίξετε έτσι, ξέρει ο Ρόψον. Και πάνε να βγουν έξω. Και τους πιάνε κρυφά ο Μουρίνιο και τους λέει, μην ακούτε λέει αυτό, θα παίξετε έτσι. Και κερδίζουνε. Έπαιξαν όμως του είχε πει ο Μουρίνιο. Και πιάνει πλάκα. Ο Ρόψον το μαθαίνει και του λέει: σου βάζω πρόστιμο βαρύ, αλλά από την άλλη μεριά λέει να πούμε σου δίνει και συγχαρητήρια. Είσαι μεγάλος μάγκας. Ναι. Και 6 μου φαίνεται έχει και Αρτσελό ότι πρέπει να έχει. Εντάξει, ο Τραπατού είναι πρώτος 7. Ναι. Πάντως στο Φεσίν, εντάξει, οι Πορτογάλοι το έχουν αυτό κακό συνήθεια τώρα να γυρνάνε πίσω τις ομάδες τους μετά τον γκολ. Εντάξει, η Φέγγιν είχε δύο δοκάρια, είχε μια ευκαιρία και η Ρώμα. Πάντως και οι δύο τελικοί ήταν απογοητευτικοί. Δεν ικανοποίησαν. Από θέαμα τίποτα. Μα δεν ήταν και οι ομάδες, παιδί μου, για να σε ικανοποιήσουν. Δεν είναι και οι ομάδες τώρα.
Και εντάξει, και ο Μουρίνιο όμως πήγε στη Ρώμα, αλλά πήρε. Η Ρώμα δεν είχε ξαναπάρει τη. Όχι, ποτέ. Με τη Λίβερπουλ τότε που το είχε χάσει το 1-1 στα πέναλτι, το χάσε με την Κύπρο των Αδριών. Και ήταν στη Ρώμη τότε. Με τον Γκρόπελ εκεί που έκανε αυτά τα τρελά του που έκανε. Ναι. Λοιπόν, και τι ήθελα να πω τώρα, κάτι άλλο. Α, και να ζητήσω και ένα κομματάκι. Για λέγει. Λοιπόν, από Black Sabbath με 2, το Heaven and Hell. Έγινε. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Έλα, φίλε. Γιωργάκη, τι κάνεις. Καλώς τον. Ρωμάριο. Τι έγινε, ρε, Ρωμάριο. Καλά, χρόνια σου πολλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Πόσο πήγες, 80 λέω. 83. Όχι. Να τα κατοστήσεις, αγόρι μου. Σε ευχαριστώ. Και ό,τι καλύτερο από εδώ και πέρα στη ζωή σου. Λοιπόν, θέλω μια μπαντάρα να μου βάλεις, παλιά βέβαια το 70. Ποια. Μαχαβίσουν ορχήστρα το Vital Transformation. Αυτή είναι η Jazz Fusion μπαντάρα του τότε. Κάτσε, τον Μακλάφλιν και Σάρα, Θεή. Μιλή Κόμπαν Τραν. Ξαναπείς μου το συγχωρήμα. Μαχαβίσουν ορχήστρα, Vital Transformation το κομμάτι. Το βρήκαμε, πάμε παρακάτω. Αυτά. Για τον Παναθηναϊκό τώρα, εσύ πιστεύεις θα πάρουμε στις 4 παίκτες που λέγες. Δεν το ξέρω. Η λογική λέει να πάρει, αλλά το θέμα είναι άλλο. Τι θα πάρει. Το θέμα μην μου πει πάλι το 200.000. Αυτό λέμε, τι θα πάρει. 300 πάλι. Γι' αυτό σου λέω δεν μ' άρεσε η απάντηση όταν δεν ήξερα να απαντήσει ο άλλος. Λέει, τι να σας πω εγώ, λέει. Ποιος θα πει εγώ. Απάντα, μίλα. Πες ότι δεν θα βάλω λεφτά, ότι θα βάλω κάτι. Θα σου πω κάτι. Οι οπαδοί και των δυσάρων ομάδων, εδώ στην Ελλάδα με των μεγάλων ομάδων, αυτό ακριβώς περιμένουν. Όχι αν πάρουνε παίκτες, θα πάρουνε. Αλλά τι παίκτες θα πάρουν. Τίποτα για μένα, Γιώργο, πρέπει να σταματήσει αυτό το παραμύθι. Και πρέπει να αλλάξει ο προϋπολογισμός. Να βάζουν λεφτά και στην Ελλάδα. Τι πάει να πει η φτώχεια. Φτώχεια υπάρχει, ναι, το ξέρω. Και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Αλλά βάζετε παίκτες, εσείς έχετε λεφτά οι πρόεδροι. Βάλτε εκατομμύρια. Να αλλάξει το πρωτάθλημα. Από την τσέπη του. Σόπα. Όχι, από την τσέπη μου θα βάλω. Σόπα. Σόπα. Είσαι πλούσιος, κύριε. Θα πληρώσει. Τέλος. Μη σου πω να πληρώνουν και τους οπαδούς οι πρόεδροι που πηγαίνουν στο γήπεδο. Ναι, ξέρει γιατί. Γιατί οι οπαδοί παίζουν μπάλα. Δεν παίζει ο Ιακούρου. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω. Γιατί να παίρνουν τα εκατομμύρια όλοι αυτοί. Δώστε και στον οπαδό. Έτσι. Βέβαια να μην κάνουν και επεισόδια έτσι όπως γίνανε αυτοί. Αυτά τα λένε, ναι, αυτά λέγαμε πριν από χρόνια. Δώστε και στον οπαδό λεφτά. Έτσι λέω εγώ τώρα. Τα είπαμε στο φίλο του κάποτε. Έγινε, ρε. Τα λέμε για χαρά. Έλα, φίλε. Γεια σου, Γιώργο Ευρυπίδη. Γεια σου, Ευρυπίδη. Πολύχρονος και καλότυχος να έρθε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο κορίτσι σου και η ευχή μου είναι να γίνει παππού να παίζει με αγκόνι. Ή αγκόνια. Για το χθεσινό αγώνα. Όλη την ουσία την είπε στον πρόλογο. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Ο καθένας όπως το προετοιμάζει με το υλικό που έχει. Το Μωρίδιο το έκατσε γιατί είχε τα δύο δοκάρια που είναι μέσα στο παιχνίδι. Απ' την άλλη φέγαινε ότι έδειξε, μπορεί να μην έχει φρυμάτους παίκτες, αλλά ήταν όλοι οι τεχνίτες περισσότεροι. Είχαν μια ταχύτητα που στερούσε, ήταν στην άμυνα. Ένα επίθετο τη Δημοτσφαίρα, ότι είναι μια ομάδα που έχει αθωότητα, έντιμη ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Δεν κάνει πουστιά μες στο γήπεδο. Δεν κάνει πουστιά μες στο γήπεδο. Ναι. Μου θύμισε τον παλιό καλό Πανιόνιο, έτσι με τεχνίτες. Το δεύτερο που θέλω να σου πω είναι, ξέρεις με ποιο μεγάλο άνθρωπο του ποδοσφαίρου έχεις μαζί γενέθλια. Ποιο. Συγχωρεμένος βέβαια. Αυτός ήταν πολύ μεγάλο. Ποιος. Σερ. Ο Μπαντ Μπάσβι. Ναι. Το είπανε προηγουμένως. 1909. 1909. Ναι. Το είπε κάποιος προηγουμένως. Με το Λέβι Κράβιτς. Και ο Λέβι Κράβιτς έχει. Ναι, 26 Μαΐου. Ποτέ, ναι. Και μια χορεύτρια η Ντάκαν, η Σιδώρα Ντάκαν. Η Σιδώρα Ντάκα, χορεύτηκε. Είσαστε καλλιτεχνικές. Μήπως έχει κυφουρέιρα. Όχι, δεν λάξει. Θα σου πω, πάνω στα οικονομικά του ποδοσφαίρου και μετά τα συντάξεις καλύτερα από όλους μας. Έμαθε στην είδηση ότι ο Μίλος Βαρδινογιάννη πήρε τώρα 5% της Ελλάκτορ, της τεχνικής εταιρείας. Τώρα είναι καιρός. 180 εκατομμύρια. Το της Τρίπολης. 180 εκατομμύρια. Ναι, από ναι. Μπάκο και από Καϊμενάκη. Ναι, ναι, και ο Μελισανίδης ναι. Πήρε τη Σέλμαν με 23 εκατομμύρια. Το άλλο που διάβασε οικονομικό site και πρέπει να είναι αλήθεια. Δεν μπορώ να το διασταυρώσω όμως. Είναι ότι λέει ο Μαρινάκης έχει ένα ποσοστό συντέρνα. Την τεχνική εταιρεία να. Φυσικά. Με τον Περιστέρη, βέβαια. Ναι, ναι, γύρω στο 8-10%. Ναι, ναι, ναι. Το αγόρασε με δάνειο από την Optima Back του ομίλου Βαρδινογιάννη. Optima, ναι. Ναι, ναι, από την Optima. Πήρε δάνειο από την Optima και αγόρασε και θα το πουλήσει αυτό με υπεραξία. Ενδιαφέρονται κάποιοι Αυστραλοί. Μα μπήκαν όλοι μέσα εκεί. Μπήκε και ο Μυτιλινέος.
Διάφυσε και ο Μελισσανίδης αγόρασε την έκταση τη Σέλμαν. Στη Χαλκίδα απέξω. Μουσικά θα ήθελα, εσείς μπορείς να θυμάστε τον τίτλο, επειδή είναι και παλιό άλμπουμ, από το Cosmos Factory, το θυμάσαι, τον Green Days, ένα τραγούδι που έχει μπάσο πολύ καλό. Ποιο, παιδί μου? Δεν θυμάμαι το όνομα. Κρίτες, όπου το μπορείς βάλει κανένα παλιό από το Cosmos Factory, τον Green Days και αργότερα. Έγινε, δε. Πιστεύω να σ' αρέσουν. Πάντα, δε. Άντε, σε ποιον δεν αρέσουν οι Green Days. Σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις ο Βασίλης? Έλα, ρε Βασιλάκη. Τρίτωσε το, όχι τρίτωσε, δευτέρωσε η φόλα, έτσι. Ετοιμάσου το Σάββατο να φάμε και το τρίτο. Ναι. αυτό λένε όλοι. Μπας και φάμε και τη χραπάτσα αυτή. Γιατί θυμάστε τους παρτές το μεσημέρι που μιλούσαμε, ότι άμα λες να φάμε πάλι, που λες άντερ μην δούμε καμιά σκοτία. Κοντά ήτανε. Να σου πω για την κουβέντα που είπες για την Φέγενορ. Ήταν μια αφελής ομάδα, πραγματικά. Έτσι όπως το είδα, αν έπαιρνες τα δύο στόπερ των Ιταλών και τα βάζες στη Φέγενορ, δεν έβαζε γκολ με τίποτα η Ρώμα. Ναι. Έτσι. Είχε το Παπαδόπουλο εκεί, το Δημήτρη τον Παπαδόπουλο, το center back η Φέγενορ, το έκανε το μία άμα πίσω από την άλλη. Τι γκολ ήταν αυτό που φάγανε οι άνθρωποι και έγιναν το παιχνίδι. Πάρα πολλά λάθος, το αμυντικού ήταν. Ναι, αυτό λέω. Τι όμα, έκανε μεγάλη όμα. Ναι, ναι, ναι. Έτρεμε συνέχεια. Μου θύμισε εμφανισιακά το Δημήτρη Παπαδόπουλο, τον παλιό συντερφόρ του Παπαδημιακού. Έτσι. Το θυμάμαι, πρώτα γκολ με τη μύτη. Λοιπόν, μέτριο πάλι και αυτό το παιχνίδι, έτσι. Μέτριο, δυστυχώς. Δεν επιβραβεύτηκε, αν θέλετε, η προσπάθεια των Ολλανδών. Δεν είχαν καμία πονηριά, ενώ αντίθετα όλες τις επιθέσεις τους Ιταλίτες δίνανε με σχετική πονηριά, εντάξει, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, ακίνδυνα. Είδες ότι ο Σοζέ το πήρε και αυτό, με το γνωστό το μότιο. Τώρα το Σάββατο, πραγματικά με αυτά που έχουμε δει δύο τελικούς, φοβάμαι μην δούμε κανένα 1-1, κανένα 0-0. Και πάμε για τσάι. Πάλι καλά να δούμε 1-1. Μην δούμε. Ναι. Έχεις δίκιο. Είναι και το μεγάλο το κατσαρόλι, είναι λίγο περίεργο. Είναι παράξενο. Να σου προτείνω δύο τραγούδια σε δύο μοτίβα. Να μου πεις εσύ. Ένα θα είναι στο μοτίβο του Marlboro που σ' αρέσει. Ναι. Και είναι το Downtown του Tom Waits. Ναι. Και ένα δεύτερο στο μοτίβο το Rage Against the Machine που ακούγαμε πριν. Τι προτιμάς? Έβαλε προηγούμενο. Όχι, δεν είπα. Είπα στο μοτίβο του. Ναι, κατάλαβα. Το συγκρότημα έβαλε προηγούμενο. Λοιπόν. King's X Music. Μάλιστα. Όποια από τα δύο κεφάρις και όποια από τα δύο έχει όρεξη ο ηχολήτης ή η ηχολήτρια, για σένα με πολλά φιλιά, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Γεια σου Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Γιώργο. Έλα, φίλε. Ναι, κύριε Γεωργιού. Καλώς τον Κωστή μου. Γεια σου, δε Κώστα. Πολλά, σε ευχαριστώ, αγόρι μου. Σε ευχαριστώ. Και τα καλύτερα έρχονται. Λοιπόν, σήμερα πρέπει να είναι καλά, το τελικό χθεσινό ήταν τη πλάκα. Ναι. Να ασχοληθούμε, εντάξει, έβαλε ένα γκολ η Ρώμα και τελείωσε. Λοιπόν, είναι σήμερα 26, είναι πολύ καλή τεχνική ημέρα, ε. Πολύ, ε. John Wayne. Ο παλιός καουμπόι. Ναι. Πω. Η Peggy Lee, τραγουδίστρια παλιά φίλη. Ναι. Με μια πρίμα φωνή, ναι. Stevie Nicks, τον Fleetwood Mac, τραγουδίστρια. Τι λέει. Art Sharp, μπορεί να μην λέει κάτι, αλλά ήταν ο τραγουδιστής των Nashville Teens, τον Bucko Road. Θα το βάλουμε τον Μπακαρόουτ. Βρε σε παρακαλώ πολύ. Ρέι Έννης. Μπακαρόουτ. Έλα. Ρέι Έννης, κιθαρίστας των Swinging Blue Jeans. Τι λέει. You are no good που έχουν το τραγούδι. Δεν το έχουμε. Μετά, Λέβον Χέλμ, ο ντράμερ και ο τραγουδιστής στο band. Άλλη συγκροτηματάρα. The Wait. Βέβαια. Και ο μεγαλύτερος από όλους, Γιώργος Γεωργίου, ντράμερ και ραδιοφωνικός και μουσικός παραγωγός. Λοιπόν, και πάλι χρόνια πολλά. Και θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωστή. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Έλα, γεια σου, Γιώργο. Χρόνια σου πολλά κιόλα. Γεια σου, Μίτσο Γίγαντα τη Βαλμπίδα. Είμαι ένα μήνα μεγαλύτερο. Ναι. Περίπου, ναι. Για λέγε. Κοίταξε, χτες δεν μου βάλε τελικά του Dire Straits στο In the Gallery. Να το βάλουμε σήμερα. Αλλά τώρα θα σου ζητήσω και ένα ακόμα. Τον Bob Dylan, Billy the Kid. Αυτό ξέρεις από το Western, το Pat Garrett και Ναι. Αν μπορείς να τα βάλεις και τα δύο. Και τα τρία θα σου βάλω. Εντάξει, δύο σου ζήτησα. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Τα μηνύματα για τα γενέθλιά μου άρχισαν να φτάνουν από χθες το βράδυ μετά τις 12. Πάρα πολλά. Αμέτρητα. Ειλικρινά υπάρχει. Πάμε μουσική. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα. Μαζί. Ναι. Να ξεκινήσω.
Άκου, να ζήσεις Γιωργάκη και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις νιώτης το φως και όλοι να λένε αυτός είναι ο Γεωργίου. Απάνω τους. Γιώργο μου, χρόνια σου πολλά. Αχαίρεσαι την κόρη σου. Η κόρη μου έχει αύριο γενέθλια. Έλα ρε. Επομένως, φουλ και η γυναίκα μου. Επομένως είναι διπλές οι ευχές, αλλά να μην ξεχάσω όμως να πω ότι έχω και γιο Γιώργο, ο οποίος είναι 26 και 1, 2, 3 έχω μια λατρεία. Γιώργος είναι το όνομα στο νούμερο το 3. Λοιπόν, ο Εσπεράντο είμαι, βρε. Γεια σου Εσπεράντο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο, να στείλω και τις... Ευχαριστώ Γιώργο και αντέχομαι και για σένα ό,τι το καλύτερο υποθείς υγεία να έχεις. Σε ευχαριστώ. Θέλω να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Αυγολέμονο. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Να σε καλά Κωνσταντίνε και του χρόνου. Στον Bill τον Bay Taxi, στον κύριο καθηγητή, στον Λευτέρα τον Παγκράτη, στον Δημήτρη τον Τραπεζικό και σε όλου. Αυτό ο Λευτέρης τον Παγκράτη. Τι γλυκίτα τη φυσιοδομία είναι αυτή. Ναι, ο Λευτέρης, ε. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Κοίταξε, είναι άνθρωποι οι οποίοι, Γιώργο, εσύ είσαι πίσω από το μικρόφωνο, καλά έβγαινε και στο γυαλί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εμείς δεν μπορούμε να του. Δηλαδή, εσύ ή εγώ που ήμουν ραδιοπειρατή παλιά, δεν μπορούσαμε ούτε να του δούμε ούτε να μα δούνε. Ο Λευτέρης όμως ήταν τόσο πολύ γλυκός άνθρωπος και το πιο ωραίο χαμόγελο το είχε ο Δημήτρης ο Τραπεζικός. Λοιπόν. Έγινε, ναι. Ναι, θα κλείσω με μία φράση. Ναι. Τον αγώνα τον είδα. Η Αλεπού ο Μουρίνιο πάλι χτύπησε. Αυτές και οι ευχές μου και πάλι είναι για σένα. Σε ευχαριστώ. Γεια χαρά. Πάμε στο φίλο μου, είσαι δαμή. Έλα. Έλα, Γιώργο Ρονάλντο. Καλώς το με. Γίνεται χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ, ρε. Να τα καταστήσει, να σε χαιρετώ, χώρι σου. Λοιπόν, μπράβο και στον Κώστα που σας έκανε παιχνίδι εκεί, περάσατε κατά. Ναι. Θα μείνει καλή ανάμνηση. Δεν μου λες το κομπολόι που του έκανες, από αμέθιστο ήταν. Έτσι θα ήταν. Να τον βοηθάει και σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, εντάξει, ωραίος Αυγολέμονος, δεν το συζητάω. Λοιπόν, τα είπε ωραία ο Θανάσης. Ο Θανάσης με κάλυψε με να είναι για αυτά που σου είπε, για ναι. Μουρίνιο και για Ρώμα. Ναι. Εντάξει, η Ρώμα δεν είναι... Τελείως τα τάρταρα, έχει ένα μπάτζετ. Όχι το τρομερό βέβαια, δεν είναι τώρα Ίντερ και Γιουβέντους, δεν λέμε ότι παίζει εκεί. Αλλά είναι ωραία ομάδα δηλαδή. Εντάξει, και αυτός έχει καλό παλμαρέο ο Μουρίνιο. Δεν συζητάω τώρα. Πήρε την πρώτη κούπα αυτή του κόφερες, είναι η πρώτη κούπα. Έχει πάρει και στα τρία. Ναι. Μετράει. Δηλαδή, όσο και να θέλουμε, ρε παιδιά, μετράει. Όχι, δεν το βλέπουμε. Δεν μπορεί να τον αποκηρύξει, να τον βγάλει να πούμε off. Βέβαια και τις προκλήσεις που έχει δεχτεί και δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή και κατά τα άλλα βλέπουμε ότι θες προπονητή. Σέρτζιο Ολιβέιρα παίζει στη Ρώμα. Σέρτζιο Ολιβέιρα, στον ΠΑΟΚ ήταν. Ναι, τον αφήσαν και έφυγε σαν να μην τρέχει τίποτα. Όχι, τον αφήσαν και έφυγε τον άνθρωπο σαν να μην τρέχει τίποτα. Ξέρεις ποιος μου άρεσε από τη Ρώμα χθες. Όπου έχει πάει έχει κάνει μεροκάμα του. Ξέρεις ποιος μου άρεσε από τη Ρώμα χθες. Που έχει ένα όνομα και δεν ξέρω πολύ αυγό και κροκλού τίποτα. Πελεγκρίνη. Εντάξει. Ρε παιδί μου, θα ήταν αλλού Γιώργο. Ο αδερφός του είναι, ξέρω εγώ, στην Παρή. Θα ήταν αλλού. Πώς να σου το πω. Εκεί είναι τα κυβικά του. Δεν είναι τεράστια ομάδα. Ο Ζανιόλο δεν είναι Ρονάλντο, δεν είναι Μπεντζέμα. Έτσι, αυτό μπορεί να παίξουν. Αλλιώς θα ήταν αλλού. Ούτε ο Άμπραχαμ είναι Χάρμπερτ. Ούτε αυτό είναι, όπως είπες, Χάρμπερτ. Δεν είναι αν θέλει Χάλαντ. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι αυτό. Θα ήταν αλλού. Θα ήταν στη Σίτη, θα ήταν αλλού. Τώρα έχουμε και το έργο Εμπαπέ. Έχουμε και αυτό το εργάκι Εμπαπέ. Για τον τελικό. Στη Ρεάλ του αποκηρύξανε. Με αυτό που έγινε και με τον Εμπαπέ, όπως βλέπεις και με τον Τζεφερίν, έχω ένα τελικό με όλους και με όλα. Έχω ένα τελικό με όλους και με όλα. Η Ρεάλ έχει τελικό όχι μόνο με τη Λίβερπουλ το Σαββάτο το βράδυ. Παίζει με θεούς και δαίμονες. Με σκυλιά και με κοπρόσκυλα. Έτσι θα μου πούνε ότι είναι στημένο και ότι να το πήρε. Ποιος να το πήρε είναι στημένο. Δεν θέλουν ούτε να με βλέπουν κανένας. Έτσι έξω η Παρή, έξω η Τσέλσι, σφαλιάρες εδώ, η Σίτη, σφαλιάρες εκεί, η Τζεφερίνα μαυρόγατε, καταραμένοι εδώ, εκεί. Δηλαδή έχω να κάνω. Τι θα γίνει, χαμός. Αυτό το μην περιμένεις να δεις μπαλά. Εκεί πρέπει να σε κερδίσω. Εκεί δεν θέλω να δεις μπαλά. Εκεί πρέπει να σε κερδίσω και να με θυμάσαι για όλη τη ζωή. Αυτή είναι τα μπακέρα. Αυτά τα παιχνίδια πολλές φορές. Είναι και τέτοια μορφής παιχνίδια. Δεν είναι μόνο να δούμε τώρα εμείς ωραίο σπουδαίο ποδόσφαιρο. Είναι και μάχες, έτσι, που θα παιχτεί ανάλογα. Εγώ πιστεύω ότι περιμένω να τη δώσουν κανένα πέναλτι της Λίβερπουλ. Φαβορή είναι. Θα τη δώσουν κανένα πέναλτι εκεί. Εγώ έτσι λέω. Πέρασαν ύποπτα από τη Βίγια Ρεάλ.
σκάνδαλο εκεί, όπως και με τη City, με την Bayer, που τα είχαν κάνει εκεί πέρα με το Σανέ. Δεν βλέπαν τίποτα, ούτε γκολ μετράγανε. Κάνουν κόλπα, δεν είναι, ναι. Όλοι. Ελάτε όλοι. Όλοι. Η Real θα είναι εκεί, θα είναι πανέτοιμη. Ανσελότη, Ροντρίγκο, Βινίσιους, Μπεντζεμά, όλοι τούμπανοι μέσα. Βαλβέρδε, Καζεμίρο, Μόντριτς, όλοι εκεί θα είναι, Γιώργο. Και Κουρτουά. Δεν θα μπαίνει μίγα, μόνο με καναστημένο πέναλτι. Μόνο έτσι. Εγώ αυτό, εσύ βλέπεις κάτι άλλο, εσύ τι βλέπεις? Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα πούμε, εδώ είμαστε, ακούω εκπομπούλα. Θα τα πούμε, Γιώργο. Θα τα φοβερές μουσικές. Φοβερές μουσικές. Σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, bye. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Γιώργο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι ο Νίκος από Κυψέλη. Γεια σου, Νικόλα. Χρόνια πολλά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ χρόνια πολύ. Χρόνια καλά, Γιώργο μου, χρόνια καλά, γιατί εγώ. Το πιο σπουδαίο απ' όλα. Άνω των 60 όρου λέω χρόνια καλά. Τα πολλά περάσανε, τα καλά είναι μπροστά μας. Για πάμε. Τίποτα, εγώ να σου πω, ξέρεις κάτι, τους δύο τελικούς τελικά δεν τους είδα. Σοβαρά σου μιλάω. Γλίτωσε. Γκολ, και από ό,τι διαβάζω ήταν μάπα, ε. Ναι, ναι. Τώρα το Σαββάτο να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να είναι καλύτερο. Αν και εγώ έχω σαν φαβορί, νομίζω, θα το πάρει η Ρεάλ, Γιώργη. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω. Εγώ τους έχω πιο ζεστούς, πιο δυνατούς. Νομίζω ότι άλλοι, πώς τώρα, εντάξει, καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Άμα γινόταν το παιχνίδι πριν από 1,5-2 μήνες. Ναι. Εγώ θα έλεγα φοβολή τη Λίβερπουλ. Αλλά όπως τώρα τη βλέπω τη Λίβερπουλ, δεν είναι στην κατάσταση που ήταν. Τώρα μπράβο, θα αναγεννηθεί, θα κάνει τέφρα, δεν ξέρω, θα δούμε. Μπράβο, μπράβο. Νομίζω ότι η Ρεάλ, έτσι νομίζω, δεν ξέρω, είναι πιο ψυχή, πιο ιστορία, είναι ωραία ή πιο βαριά η φανέλα. Τέλος πάντων, θα δούμε και θα δούμε. Εντάξει, Γιώργη μου, να είσαι καλά. Πολύ, να καλά. Γεια σου, Γιώργο. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε μου. Έλα, καλησπέρα, Γιώργο, εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Χρόνια σου πολλά, χρόνια και καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να τα κατοστήσει. Βιάστηκες βέβαια τρεις μέρες. 29 θα τα είχαμε παρέα. Και Γιώργο, σοβαρά. Ναι. Ναι. Κατάλαβα τη φωνή σου. 29 εσύ. 29, 29. Μήπως, ναι. Μήπως εσύ άργησες. Πώς. Μήπως εσύ άργησες. Ξέρω εγώ. Είχαμε 29 Μαΐου έπεσε η Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα. Ξέρω εγώ τι να τους πω. Δεν πειράζει. Δίδυμος κι εγώ, δίδυμος κι εσύ. Να είσαι καλά, να είμαστε όλοι καλά. Ό,τι χειρότερο υπάρχει. Ναι. Δίδυμο, άκου δίδυμος. Σόπα μου. Είπαμε, ένα καλό έχει ο δίδυμος. Ένα καλό έχει. Ότι είναι ο ξύνος και επικοινωνιακός. Όλα τα άλλα είναι τα κακά της μοίρας του. Θέλει και κάτι άλλο ένας ο οποίος είναι δίπλα μας. Ποιος. Να είμαστε εύστροφοι και να έχουμε και χιούμορ. Εντάξει, τα έχει αυτά ο δίδυμος. Τα έχει. Δεν σε πρόλαβα πριν. Αυτό τον τρόπο καλπασμού το είπες βέβαια. Ναι. Και την έμαθα από πιχειρικά στον υπόδρομο. Ναι. Όταν το άλογο έκανε προπόνηση και δεν κάλπαζε, πήγαινε τρότ. Ναι, ναι. Ξέρεις. Ακριβώς, τρότ. Αυτό το τον. Όπως πάει η άμαξα. Όπως πάει η άμαξα. Ακριβώς. Ναι. Ωραία. Και να ζητήσω και κάτι. Μια και μιλάμε για τον Μπάκο Ρο τη συνέχεια, να ζητήσω από τον Μακαρίτη, τον Λου Ριντ, τον Dirty Boulevard. Βεβαίως. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να σε καλά. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Πάλι χρόνια πολλά. Γεια. Για πάμε. Έλα. Έλα, Γιώργο. Γιώργο από Αρχαία Ολυμπία. Από Αρχαία Ολυμπία. Όχι Νέα Ολυμπία. Αρχαία. Ούτε Ολυμπία Καντούνη. Μια μέρα μπροστά. Έλα. Μια μέρα μπροστά από σένα και μια πενταετία σου δείχνω. Έλα, ρε. Έλα, 25. Να σε καλά. Όπως είπε ένας φίλος, Γιώργο, από εδώ και πέρα εμείς το καλό είναι. Το καλό. Κάθε μέρα. Είναι ένας αιώνας, ωραίος κάθε μέρα. Αυτό έτσι ζω εγώ εδώ στο χωριό. Λοιπόν, μου έχεις βάλει ό,τι έχω ζητήσει, ό,τι θέλεις βάλει. Έχω αγαπήσει μαζί σου την ξένη μουσική. Ναι. Κατά προτίμηση το Summer Wines, αν έβρεις ευκαιρίες. Έγινε, ρε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Νίκος λέγομαι, από Μελβούρνη σε παίρνω τηλέφωνο. Έλα, ρε, σου παρά μιλάς. Ακούω την εκπομπή σου, αν δεν την ακούσω live τώρα τέτοια ώρα που είναι εδώ πέρα, 12.30 ώρα το βράδυ. Ναι. Την ακούω από το YouTube την άλλη μέρα από τα σποτάκια που βάζεις. Τι γίνεται, διάβες μου, πώς πας εκεί. Πώς πάμε, εντάξει. Γυρνάμε στα κανονικά μετά από το σκληρό lockdown που είχαμε εδώ. Ναι. Γιατί εμείς εδώ πέρα είχαμε σπάσει κάθε ρεκόρ. Ναι. Δεν ξέρω άμα, ναι. Λοιπόν, τι ήθελα, εγώ σε ξέρω, εγώ επειδή ήμουν στην Ελλάδα. Και σε ξέρω πού 40 χρόνια. Έλα. Από τότε που είσαι στο φύλαθλο και έγραφες. Ναι. Και θα σου πω και κάτι άλλο, μπορεί να το ξέρεις. Τον πατέρα του Παθιακάκη του Συγχωρεμένου, το θυμάσαι? Δεν τον ήξερα, το θυμάμαι, αλλά δεν τον ήξερα. Έλεγε ο Συγχωρεμένος. Όταν έπαιζα μπάλα στην Ελευθερούπολη. Ναι. Ξέρεις την Ελευθερούπολη. Βέβαια, ρε.
ο πατέρας του... Ελευθερούπολης, Αφράπολη και τα λοιπά. Ναι, 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 ναι. Και ο θείος μου έχει παίξει μπάλα στον Απόλλων, αλλά εσύ μπορεί να μην το θυμάσαι. Ποιος? Ο συγχωρεμένος ο Μανταράκης, ο Νίκος. Ήταν αδερφός του Τάκη του Μανταράκη που έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Δεν το θυμάμαι. Έπαιζε ο Τάκης ο Μανταράκης, έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Ναι. Λοιπόν, τώρα τι ήθελα να πω, επειδή εδώ πέρα τα βλέπω όλα, έχω το Νόβα, έχω το άλλο το ΟΤΕ, ναι. Τα βλέπω όλα. Εγώ όπως καταλαβαίνεις τώρα εκεί πέρα που έχω μεγαλώσει, καταλαβαίνεις τι ομάδα είμαι. Δεν χρειάζεται να σου πω. Όταν έχεις μεγαλώσει Νέα Ιωνία, Φιλαδέλφια, καταλαβαίνεις τι ομάδα είμαι. Δεν χρειάζεται παραπέρα. Έχω παίξει και μπάλα στη Φιλαδέλφια μέσα. Ναι. Έχω παίξει μπάλα και στον Απόλλωνα, στο γήπεδο του Απόλλωνα. Λοιπόν, τι χάλια είναι αυτά. Εγώ να ήμουν κράτος, θα έκανα αγώνες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, μόνο με τους οργανωμένους. Και κανένα ούτε αστυνομία ούτε τίποτα. Τους έβαζε σε ένα γήπεδο όπως είναι Λεωφόρο, μόνο τους οργανωμένους και θα τους άφηνα. Έτσι. Και θα ουλιάζαμε σιρήνες των ασθενοφόρων. Καθόλου, ούτε ασθενοφόρα θα έστελνα. Ούτε ασθενοφόρα θα έστελνα. Μια μπουλντόζα θα έστελνα να σκάβει κατευθείαν το χόρτο για να τους βάζει μέσα. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Αυτά τα πράγματα που είδα στο τελικό. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Και πού να ήσουν αμέσα να τα βλέπεις. Κοίτα, επειδή έχει τύχει και έχω έρθει και στην Ελλάδα και έχω πάει σε παιχνίδια και αυτά, τέτοιο πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, τόσο πολύ. Αλλά όπως σου είπα, να κάνουν τους αγώνες και να φέρουν μόνο τους οργανωμένους μέσα, χωρίς αστυνομία, χωρίς τίποτα. Και ούτε ασθενοφόρα, ούτε τίποτα. Και να τους αφήνουν. Πού θα πάει, 1, 2, 3, 5, 10 θα μείνουν 5 όλοι και όλοι στο τέλος. Και θα σκοτωθούν μεταξύ τους. Εγώ λέω κάτι άλλο. Αν το κάνεις αυτό, χωρίς αστυνομία, ναι. Χωρίς τίποτα, αγκαλιασμένοι, ναι. Θα φύγουν όλοι αυτοί. Άκου που σου λέω. Μπορεί. Τώρα για την μπάλα που είδα φέτος, τι να πω. Δεν ξέρω πώς δουλεύουν οι ομάδες εκεί πέρα, γιατί παρακολουθώ και τα παιχνίδια από τις β' ομάδες. Ναι. Τα βλέπω. Καταρχάς. Β' ομάδες δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, της πλάκας. Αλλά να σου πω κάτι, δεν είναι της πλάκας εάν το δουλέψουν σωστά το σύστημα. Δηλαδή, τώρα βλέπω τον Ολυμπιακό, βλέπω την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ. Άλλο σύστημα παίζει η πρώτη ομάδα, άλλο σύστημα παίζει η δεύτερη ομάδα. Άλλο, δηλαδή και τα παιδιά αυτά που υποτίθεται τα βάλαν στη δεύτερη ομάδα. Να τον πάρει να πάει να παίξει την πρώτη ομάδα από τη στιγμή που παίζουν διαφορετικά συστήματα. Εάν θυμάσαι η Μπαρτσελόνα και ο Κρόιφ, πήσανε από το ατσικό που λέμε εμείς, μέχρι την πρώτη ομάδα παίζανε το ίδιο σύστημα. Ήξερε ο κάθε παίκτης που έπαιρνε από το κάτω 17, τον πήγαινε στο κάτω 19, ήξερε ότι ακριβώς το ίδιο σύστημα που παίζει εκεί θα παίξει και εκεί. Και εκεί ήταν ενωμένη η ομάδα, δηλαδή ήξερε ακριβώς πού θα δώσει την μπάλα, τι θα κάνει, τα πάντα. Αυτό δεν γίνεται σε εμάς. Το γιατί κάναν τις β' ομάδες και παίρνουν κάθε β' ομάδα έχει 5 ξένους μέσα, ούτε αυτό το καταλαβαίνω. Κανονικά πρέπει να έχουν β' ομάδα και να έχει, εντάξει, να έχει 1-2 ξένους κάτω από 19 χρονών για μένα. Και να μπορέσουν να αναπτύξουν το ποδόσφαιρο. Αδιαφορετικά δεν γίνεται. Εδώ η Αυστραλία που δεν έχει ποδόσφαιρο και όμως το World Cup έχει παίκτες σε όλο τον κόσμο και παίζουν σε ομάδες στο εξωτερικό. Και δεν έχει ποδόσφαιρο εδώ η Αυστραλία. Δεν έχει ποδόσφαιρο εδώ τοπικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Γεια χαρά, ευχαριστώ φίλε. Πάρα πολύ που μου κρατάτε συντροφιά. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα. Έλα, καλησπέρα, τι κάνεις. Καλησπέρα. Θοδωρής από Μενίδη, Παναθηναϊκός. Έλα, Θοδωρή. Τι έγινε. Γιώργο, ξέρεις πόσα χρόνια σε παρακολουθώ. Ήμουνα 13 χρονών. Τότε που πήγαινε στα καφενεία, Γιώργο. Και είσαι. Ε? Και είσαι τώρα. 40. Ήμουνα πολύ μικρός, Γιώργο. Πήγαινε στα καφενεία και στο τηλεάστη, νομίζω, έβγαινε στο το πήγαινε στα καφενεία. Όχι. Στο φύλαθλο. Ήμουνα στο... Στον κουρί, στο κανάλι 5 τότε που κανάλι μετά γίνεται άλλη. Μπράβο, κανάλι 5. Και θυμάμαι σε έβλεπα εντωμεταξύ, θυμάσαι τη χρονιά, την πρώτη χρονιά του Κυράστα που παίξαμε το ωραίο ποδόσφαιρο. Ναι. Που το χάσαμε στο νήμα τον Ολυμπιακό του Βουδάκη. Ναι. Καθόμουν να σε έβλεπα εντωμεταξύ, η εκπομπή ήταν αργά, ήταν 12 με 2. Πού είναι 12-3 πήγαινε. Ναι, και η μάνα μου, τι κάνει, σε σχολείο αύριο. Α, φώναζε, του λέει κάτσε ρε μάνα. Μου λέει τι βλέπεις, για παιδί μου. Εμένα τη λέω αυτός θα πει άμα πάρουμε το πρωτάθλημα εμείς, λέω όχι. Τώρα ξέρεις τι μου θύμισες, με την ώρα. Μου έχει πει μια φορά η Ελένη Κόκαλη, η γυναίκα του Σοκράτη. Μου λέει σε παρακαλώ, μου λέει κύριε Γεωργίου, μην ξανοιχτάς τον άντρα μου, λέει δεν κοιμάται. Δεν κοιμάται, λέει το πρωί δεν σηκώνεται. Και έχω βάλει κάτι γέλια. Σου λέω αρρώστια. Θέλω να σου πω Γιώργο, πριν μιλάγατε για το Μουρίνιο, ναι. Πριν πολλή ώρα. Ρε Γιώργο, να σου πω. Ναι, συμφωνώ και εγώ. Το ποδόσφαιρό του
πολλές φορές δεν είναι καθόλου ωραίο, δηλαδή δεν μπορεί να κάτσει να το δει. Αλλά εγώ τι γνώμη έχω, καταρχήν, τα Champions League που έχει πάρει, Γιώργο, δεν τα έχει πάρει με καμία ομαδάρα να πει Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, τις ομαδάρες, ακόμα και Manchester United, ξέρω εγώ. Πήρε UEFA και Champions League καπάκι με την Πόρτο, που η Πόρτο εγώ δεν θυμάμαι πότε έχει ξαναπάρει Champions League. Πήρε Champions League με την Ίντερ, που εγώ πάλι δεν την προλάβα την Ίντερ να παίρνει Champions League όσα χρόνια παρακολουθώ. Είμαι το 82 γεννητής. Αυτό το 10. Το 10 πήρε το Champions League με την Ίντερ τότε. Ναι, αλλά πότε είχε πάρει Ίντερ Champions League, εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ από 13. Oh, πολλά χρόνια πριν. Αυτό σου λέω. Εντάξει, πήρε το Europa League με τη Manchester πριν χρόνια, είχε πάρει και το Champions League και αυτά. Και πήρε τώρα και με τη Ρώμα, που η Ρώμα πότε είχε ξαναπάρει Ευρώπη. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι τα πήρε με ομάδες που δεν είναι εύκολο να το πάρει με αυτές τις ομάδες. Ναι. Τους τίτλους. Και να σου πω κάτι και με την Πόρτο. Και στο UEFA που πήρε και το Champions League, η Πόρτο έπαιζε μπαλάρα, δεν έπαιζε άμυνα. Ντάξει. Εγώ θυμάμαι, είχε μπροστά τον Βραζιλιάνο τον Τερλέι. Αυτό ήταν. Πω μου, καλά που βρήκε στο όνομά του. Τον Τερλέι είχε μπροστά. Πεκτούμπα. Ναι, γιατί άμα θυμάσαι τι έγινε, στους τέσσερις απέκλεισε εμάς. Ναι. Τους 8 κιλό στους τέσσερις. Μετά πήγε στους τέσσερις με τη Λάτσιο, μετά πήγε τελικός στο Europa, στο UEFA τότε. Ναι. Δηλαδή είχε τον Τέκο από πίσω, νομίζω έπαιζε και ο Ρουίκο Κώστα ακόμα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, νομίζω ναι. Το Μπαΐα τέρμα. Εντάξει, είχε πολύ καλή ομάδα. Με την Ίντερ, Γιώργο, εντάξει, είχε το Μιλίτο μπροστά, το Ζανέτι ψιλομεγάλο και αυτά, το Σνάιντερ και αυτά. Αλλά όντως, όπως είπε και το ο Βούλος, εκείνη η Μπαρτσελόνα όμως που έπαιξε όλο άμυνα δεν πεζότανε, παιδιά. Θυμάμαι, είχαμε πάει και εμεί να παίξουμε και είχαμε φάει. Καλά, είχε γλιτώσει με την Μπαρτσελόνα από του χάρου τα δόντια. Ποιο? Η Ίντερ. Ναι, αφού σφυροκόπημα. Μα θυμάμαι εκείνη τη χρονιά ή την προηγούμενη την επόμενη, Είχαμε παίξει εμεί, θυμάσαι, στο καπνού 5-1 με τον Καλίνοβιτς που θα είχαμε φάει 10 γκολ με τον Καλίνοβιτς σήμερα. Ναι, ναι. Μιλάμε, θα είχαμε σπάσει κάθε ρεκόρ γιατί δεν παίζονταν αυτή η Μπαρτσελόνα. Και αυτό ο Ροναλντίνο, Γιώργο, τότε θυμάσαι. Ποιο Μέση. Το άνθρωπο έτρεχε σαν άλογο, να πούμε. Και δεν είναι ότι έτρεχε απλώ όπω τρέχει ο Μπέλ και αυτά. Ο άνθρωπο έκανε και τρίπλε, κοφτέ, έσπαγε το σώμα του. Τι να αυτό ο παίκτη, άμα απλώ διάρκεια δεν είχε μετά, δεν ξέρω, μα βαρέθηκε. Δεν ξέρω τον, τον έβαγε το Ρωμαίο. Το Ρωμαίο και τα πατατάκια και οι διαφημίσει και όλα αυτά. Τέλο πάντων, το πάμε στα γρήγορα. Τελικά, Γιώργο, την πήραμε τη θέση εμεί στην Ευρώπη που τα λέγαμε, που σε έπαιρνα τηλέφωνο. Όπως είπες όμως και ο Γιωβάνοβιτς, για να έχει ανταπόκριση πρέπει να μπούμε και σε ομίλους, έτσι. Και εμείς τώρα που έχουμε να παίξουμε, Γιώργο, 5 χρόνια και δεν έχουμε καθόλου βαθμούς, λογικά θα πέσουμε με καλή ομάδα και άντε να δούμε. Εξαρτάται τι μεταγραφές θα κάνει ο άλλος. Ναι, σίγουρα. Όπως σου είχα πει, Γιώργο, άμα δεν πάρει 2-3 να κάνουν τη διαφορά, αλλά θέλει 2-3 παίχτες σε στυλ Παλάσιος σε προσφορά, σε άλλες θέσεις. Και κάποιους καλούς συμπληρωματικούς, έτσι. Γιατί πρέπει να έχεις, άμα πει σε ομίλους, πρέπει να έχεις και βάθος του χρόνου. Δεν θα έχεις μόνο το πρωτάθλημα για το κύπελο. Έγινε, ρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρι μου. Απόγευμα. Να είσαι καλά, Για χαρά. Έλα, φίλε. Έλα, Χόρκε. Βέβαια, καλό στον σου γυρέκι. Λοιπόν, θα βάλεις ένα τραγούδι για πάρτι σου. Από μένα για σένα. Ναι. Θα βάλεις τη Μέρλιν να παίξει το Happy Birthday Mr. President. Αφιερωμένο σε σένα. Όλο δικό σου. Λοιπόν, καλά, τα χρόνια πολλά τα έχεις από όλο το group. Τα είπαμε κιόλας και λίγο πιο πριν. Εγώ ευχαριστώ όλους αυτούς που από χθες το βράδυ μετά τις 12 έστειλαν τα μηνύματα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Είπαμε και τις ευχές πιο πριν. Το βάζεις όμως, θα το βάλεις. Γιατί η Μέρλιν για σένα ήθελε να τραγουδήσει, αλλά τελικά επέλεξε τελευταία στιγμή τον Κένετι γιατί την πίεσαν. Για σένα το έφερε. Σου άρεσε η Μέρλιν, σου άρεσε. Κοίτα, αυτή είναι τη γενιά σου, ρε Γιώργο. Εγώ τότε ήμουνα, όπως το λες εσύ, σπέρμα. Ούτε καν, τίποτα. Τη γενιά σου ήταν αυτή. Όχι, δεν είναι γενιά, μα πολύ νωρίτερα. Ρε. Πολύ νωρίτερα, εντάξει, αλλά εσύ μπορεί και να την πρόλαβε σαν μύδρα. Ναι, την πρόλαβα. Εμείς μόνο που καμιά αφήσα, ξέρεις από κανένα YouTube και τέτοια. Ναι. Τέτοια πράγματα. Εσύ να πει η αγαπημένη σου έτσι, για πες μου τώρα. Η αγαπημένη μου τι, η γυναίκα, τι εννοεί. Γυναίκα, έτσι που σε τρέλαινε τότε εκεί. Που με τρέλαινε τότε, το άκουσες. Αυτά είναι, λέω. Να σε ευχηθώ και πλανητάρχης, λοιπόν. Να σε ευχηθώ και πλανητάρχης, τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, Γιώργο, τα μιλάμε. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Έλα, φίλε. Έλα, Χωσέ. Καλώς το πλάσι. Δεν θα έπαιρνα τηλεφώνω, αλλά συγκλήθηκα τώρα πολύ. Από ποιον? Μα αυτό το happy birthday τώρα που έβαλες. Ναι.
Και τσικλίσκα, σκέφτηκα τώρα την εικόνα του Μουτσινά και της Αγγελικούλας να τραγουδάνε Happy Birthday τώρα στον πρόεδρο. Ή στον Γκούλη, το φαντάζεσαι, το φέρνει σαν εικόνα αυτό. Ε? Ρε εσύ να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί, αλλά μου βγαίνει πολύ έτσι αυθόρμητα. Δεν είναι ξεπεσμός να λέγεις σε Μουρίνιο που έχεις πάρει, ξέρω εγώ, δύο Champions League και παίρνεις τώρα, ας πούμε, το Conference. Δεν είναι ξεπεσμός, ας πούμε, για την προπονητική σου καριέρα. Εντάξει, μειώνεται, είπαμε, παιδί μου, σιγά σιγά το ξεπεράσεις το κύμα. Να σου πω κάτι. Βλέπουμε 20 χρόνια για πλάκα, μπάλα βλέπουμε. Εγώ δηλαδή από τους προπονητές τώρα αυτή την τελευταία 20ετία, νούμερο ένα έχω τον Κάρλο Αντσελότη στο μυαλό μου. Πουθενά δεν υπάρχει άλλος, ας πούμε, ξέρω εγώ. Καλύτερος προπονητής από τον Αντσελότη δεν υπάρχει. Μετά όλοι οι υπόλοιποι έχω και τον Τσίχλα βέβαια. Είναι και ο Τσίχλας μέσα στην πρώτη. Δεν μπορώ να τους κατατάξω πρώτο, δεύτερο. Αλλά δύο προπονητές που τους έχω δει, ας πούμε, και τους έχω σπουδάσει ποδοσφαιρικά στο γήπεδο, είναι αυτοί οι δύο. Να σου πω εγώ, ποιον, τσίχλα, έχω, να σου πω εγώ ποιον έχω πάνω από όλους. Σαν γνώση. Σαν γνώση. Εντάξει, να μου πεις κανένα παλιό εσύ. Σαν διείσδυση, σαν ενόραση. Το συγχωρεμένο θα μου πεις. Ποιον? Τον Νικολά. Τον Νικολά τον Αλέφαντο. Δεν βάζω κανένα σαν γι' αυτό. Ναι. Κανένα. Αλλά Γιώργο, η τρέλα του ήταν. Δεν υποφερόταν. Έξω Γιώργο, μακριά. Όμως, κοιτάξτε, θα σου πω κάτι. Χωρίς να μειώσω τον κύριο Αλέφαντο, το συγχωρεμένο. Υπάρχει μια διαφορά. Άλλο να είσαι θεωρητικός και να τα λες μετά το παιχνίδι, αφού τα έχεις μελετήσει, και άλλο να έχεις την πράξη πάνω στα 90 λεπτά να αποφασίζεις, να ρισκάρεις και να σου βγαίνουν αυτά που κάνεις. Έχει μεγάλη διαφορά. Συνήθως σου έβγαιναν, αλλά ο άνθρωπος τον έφαγε τρέλα του. Δεν το δηλώσε, παλαβός. Θεοπάλαβος. Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Εδώ κάποια στιγμή που τώρα εντάξει, τα ξέρω γιατί μου τα έχουν πει, ξέρω εγώ. Έχει πάρει τηλέφωνο, έχει προετοιμασία. Τώρα ήταν κάποτε καταρχήν στην Κόρινθο. Έχει ξεκινήσει η ομάδα, έχει φτάσει στα 3-5 πηγάδια και παίρνει τηλέφωνο τώρα από το πρωί που το παίρνει τηλέφωνο και τους λέει «Πού είστε?» λέει 3-5 πηγάδια. «Σε 5 λεπτά έρχομαι» και δεν πήγε ποτέ. Δηλαδή απίστευτες και δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει το βιβλίο. Έχω πάρει το βιβλίο και έχω διασκεδάσει απίστευτα. Αλλά έχει και τρομερές μέσα ιστορίες, ποδοσφαιρικές και μόνο. Αλλά είναι αυτή η τρέλα, ρε παιδάκι μου, που πλέον δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το παλιό, δεν υπάρχει αυτό το ρομαντικό. Γιατί ήταν και ρομαντικό, α πω, αυτά που έκανε, επειδή ήταν αυθόρμητος, είχανε μέσα ρομαντισμό, καταλάβεις. Δεν ήταν πώς να σου πω. Πάμε λοιπόν τώρα στο Μουρίνιο, τι έλεγες? Τίποτα, εγώ για το Μουρίνιο έχω να πω ότι εντάξει, τώρα, δηλαδή, χθες το παιχνίδι που εντάξει, το ψιλοέβλεπα, είναι ξεπεσμός τώρα για να λέγεις σε Μουρίνιο και να παίρνεις, ας πούμε, το κόφερε. Και να γράψεις, ας πούμε, στην ιστορία ότι. Το άλλο το είδες σε ένα site. Του μιλάω μετά πολλά. Το μάτς και του λένε ποια είναι η γνώμη σας για τα τύρανα. Ναι. Βγάζει τα ακουστικά και στα αγγλικά να σας απαντήσω. Λένε ναι, στα αγγλικά ρωτήσαμε. Α, λέει και εγώ λέει τότε γιατί είχα στα αυτιά μου τα ακουστικά. Ο αλήτης. Μάλλον. Έγινε πλάσι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ ρε. Ας πούμε μάλλον τραγουδάκι για το φίλο μου τον Θοδωράκη, σε παρακαλώ πολύ. Ποιο αγόρι μου. Ξέρω και εγώ, βάλε όποιον να είναι, βάζει κανένα ελληνικό, βάλε κανένα όποιον να είναι, παιδάκι μου. Βάλε το αυτό το. Το Nottingham, I love you, Nottingham. Κοίταξε, να σου πω κάτι, ο Θόδωρας τώρα προχθές μου στέλνει κάτι φωτογραφίες. Έχει πάρει την εμφάνιση της Nottingham τώρα. Είναι έτοιμο να βγει και έχει και πρόσκληση να κλείσει. Έχει πρόσκληση και πάρει, έχει και εισιτήριο, έχει φύγει για Αγγλία. Να το ξέρει αυτό. Αύριο, Παρασκευή λέει να φύγει. Ναι, μου δείχνει τα εισιτήρια τώρα, τα αεροπορικά, τα κανονικά. Ο πρόεδρος έχει καθαρίσει σε σουίτα. Είναι πρώτος. Δηλαδή από εδώ και πέρα μου λέει θα βλέπω Premier League. Στο παθό δεν σου δεν το ξέρει ο κόσμος. Δεν έβλεπε Premier League μέχρι χθες. Δηλαδή άμα του έλεγες προχθές έβλεπε τα παιχνίδια του τη City με τη Liverpool, α πούμε όχι τίποτα, δεν ξέρω. Αλλά από φέτος, 2023, θα βλέπει Premier League. Είναι ήδη με διαρκεία, δεν ξέρει. Του έχει στείλει και έναν ειδικό αποτυπωτή ο Βαγγέλας για να βλέπει απευθείας τα παιχνίδια του Nottingham. Θα πάει στο Nottingham και θα κάνει τον Ρομπέτο Δασούν. Έγινε, δε. Μην κάνει τίποτα άλλο, Γιώργο. Άντε, γεια. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Οπ, έλα. Χρόνια πολλά το Ροστόφ. Ας παρανικούλα. Γεια σου, Ροστόφ. Υγεία, αγάπη. Σε ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι. Να χαίρεσαι και την κοράκλα σου. Και ελπίζω, Γιώργο, κάποια στιγμή μετά από τόσα χρόνια που μιλάμε να γνωριστούμε και από κοντά, ρε παιδί. Όχι μόνο μαζί σου. Εγώ μιλάω να μιλήσουμε, να θέλω. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή δεν ξέρω να διοργανώσουμε έτσι ένα τραπέζι μόνο τα παιδιά από το site από το, και αυτά. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές να το πω, αλλά τώρα μου ήρθε. Να βρεθούμε έτσι στην Αθήνα. Εντάξει, Θεσσαλονίκη δύσκολο να έρθεις. Αλλά τουλάχιστον, ρε παιδί μου, να βγούμε έτσι έξω μια παρέα, να γνωριστούμε από κοντά. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό. Πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει αυτό, δεν είναι. Από εκεί και πέρα.
τι να πω, τα καλύτερα. Όπως είπα και τις προάλλες, έχουμε κάθε επιτυχία στον Απόλλωνα. Μακάρι να μείνει. Μακάρι να πάμε. Χριστό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και το Σάββατο Ρεάλ. Όλοι μαζί, Έγινε. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Χρόνια πολλά πήρα να σου πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή τύχη να έχεις σε ό,τι κάνεις και να σε καλά. Να από υγεία. Λοιπόν, χάσαμε σήμερα την ευκαιρία να γελάσουμε λίγο. Περίμενα να το ρωτήσεις τον Ρονάλντο τη δήλωση που έκανε ο Γκουαρδιόλα που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Αλέφανης ότι με έχει μάθει πώς να γερνάω. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα τ' άκουσα, δεν μπορεί. Το ξέρει, το ξέρει. Λέω ρε Γιώργο, πες το να γελάσεις λίγο να γίνει χάμε. Δεν μου λες κάτι ακόμα σου πω. Αυτές οι μεταγραφές που θα κάνουμε, άκουσα πει που έλεγε εξαρτάται τι μεταγραφές θα κάνουμε. Για να κάνουμε αυτές τις μεταγραφές, θα πρέπει να έχουν και ένα χρόνο προετοιμασίας. Αν είναι να το κάνουν ένα μήνα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Μα τώρα ήδη ετοιμάζεται, εγώ πιστεύω ότι από την 1η Ιουνίου θα έχουν βάλει μπρος. Ναι, γιατί μετά καλά θα γίνει κουλουβάχαρτα βέβαια όλη την χρονιά, είναι και το παγκόσμιο τώρα. Σκατά μάλαβα. Δηλαδή φτάνουμε στο σημείο πια να μου χτίζεις, ας πούμε, να μην μείνεις αναπνοή. Χάνει την αξία του πια. Αυτό που έγινε τώρα μέχρι τελευταία στιγμή. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πάω κτλ. Με παιχνίδια που έχω βγει. Τέλος πάντων, λοιπόν, άντε καλή, θα σου πω και πάλι χρόνια. Για χαρά.